Κυρίες και κύριοι, στην δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής και πριν πάμε πιο κάτω στις ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασαν, να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου το οποίο μας έρχεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα και Γαστρονομίας του κυρίου Φιλίμωνα Ζανετίδη. Συνάντηση λοιπόν του κυρίου Φιλίμωνα Ζανετίδη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχοβίτη για θέματα πρωτογενούς τομέα των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συνάντηση με την παρουσία του βουλευτή και προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής κυρίου Δημήτρη Γάκη είχαν το βράδυ της Πέμπτης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνα Ζανετίδης με τον Υπουργό κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέα στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, τις οποίες θα σας διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε μία άλλη είδηση, μεγάλη τριμερής άσκηση Μέδουσα 2018 με την συμμετοχή ελληνικών, αιγυπτιακών και κυπριακών δυνάμεων έγινε νότια της Κρήτης. Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης τη χαρακτηρίζουν από τις μεγαλύτερες ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τροφοδοτούν διαρκώς τους αναγνώστες τους με πληροφορίες για τη συνεργασία με την Ελλάδα. Πάμε να ενημερωθούμε σχετικά. Μεγάλη τριμερής άσκηση Μέδουσα 2018 με τη συμμετοχή ελληνικών, αιγυπτιακών και κυπριακών δυνάμεων έγινε νότια της Κρήτης. Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης τη χαρακτηρίζουν από τις μεγαλύτερες ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τροφοδοτούν διαρκώς τους αναγνώστες τους με πληροφορίες για τη συνεργασία με την Ελλάδα. Κορυφώνεται η μεγάλη τριμερής άσκηση Μέδουσα 2018 με τη συμμετοχή ελληνικών, αιγυπτιακών και κυπριακών δυνάμεων, η οποία διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή κάτω από την Κρήτη σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μία από τις πιο μεγάλες ασκήσεις στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται η άσκηση από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία διαρκώς τροφοδοτούν τους αναγνώστες τους με πληροφορίες για τη συνεργασία με την Ελλάδα. Ένα ηχηρό μήνυμα συμμαχίας και αποτροπής προς οποιονδήποτε στέλνουν Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος μέσω της άσκησης Μέδουσα, η οποία εδώ και περίπου μία εβδομάδα εξελίσσεται κάτω από την Κρήτη τόσο στο δυτικό τμήμα του νησιού όσο και στο ανατολικό, με τις ναυτικές δυνάμεις των τριών χωρών να έχουν ρόλο πρωταγωνιστή στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου. Η Ελλάδα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη γεωστρατηγική άσκηση, η οποία γίνεται για 7η φορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από το πολεμικό ναυτικό αυτές τις ημέρες σχεδόν 35 πλοία κάθε τύπου βρίσκονται εν πλώ με περισσότερα από 2.500 στελέχη. Αρκετά συμμετέχουν στην άσκηση, άλλα είναι στο Αιγαίο, ενώ 3 φρεγάτες του στόλου αυτές τις ημέρες πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομάδες ειδικών επιχειρήσεων των χωρών όλες αυτές τις ημέρες είχαν την ευκαιρία για ακόμη μια φορά μετά τον περασμένο Ιούλιο που διεξήχθη η ήδη άσκηση εντός του FIR Καΐρου να συνεκπαιδευτούν με πολυπίκυλα σενάρια ασύμετρων απειλών, προστασίας θαλασσίων εγκαταστάσεων ενέργειας, μη συνενετικής νιοψίας και πολλά άλλα ειδικά σενάρια όπως εξουδετέρωση στρατηγικών επίγειων στόχων. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη ρητορική αυτή. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν πρέπει να καταλάβει ότι έχει συμφέρον αντί να προχωρήσει συνεχείς απειλές και να απομονώνεται τη διεθνή κοινότητα, να πλησιάσει την Ελλάδα, να πλησιάζει τις άλλες χώρες της περιοχής, να ρίξει τους τόνους των προκλήσεων και της αντιπαράθεσης και να δούμε πώς μπορούν ειρηνικά οι λαοί μας να ζήσουν. Η άσκηση έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και ικανότητα έτσι ώστε να δημιουργείται έναν καθεστώς συνεργασίας, συντονισμού και κοινής εκπαίδευσης. Η τριμερής άσκηση συμπεριλαμβάνεται σε ένα ευρύ πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια μεγάλη προσπάθεια των χωρών που έχουν ενεργειακά συμφέροντα και που έχουν κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων να διαμορφώσουν το πλέον κατάλληλο περιβάλλον ασφαλείας, στο οποίο θα περιορίσουν δραστικά οποιαδήποτε μορφή απειλής. Στο Στρασβούργο λοιπόν θα πάμε ένα ταξίδι καλεσμένος του Δημάρχου και της Προέδρου του ΚΛΑΠ του Στρασβούργου προκειμένου να συμμετάσχει στην 16η συνάντηση του Δικτύου Πόλεων και Κοινοτήτων του Στρασβούργου στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 18 έως 23 Νοεμβρίου βρέθηκε ο Δήμαρχος Σύρου, ο Δήμαρχος Νησίρου κύριος Χριστοφής Κοροναίος.
Στο Στρασβούργο, καλεσμένος του Δημάρχου και της Προέδρου του Κλαμπ του Στρασβούργου προκειμένου να συμμετάσχει στην 16η συνάντηση του Δικτύου Πόλεων και Κοινοτήτων στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 18 έως 23 Νοεμβρίου, βρέθηκε ο Δήμαρχος Νησίρου κ. Χριστοφής Κοροναίος. Η ομιλία του Δημάρχου είχε αναφορά στο θέμα της ολοκληρωμένης αξιολόγησης συστημάτων σε μικρά νησιά με στόχο μηδενικούς ρήπους και μηδενικά απόβλητα. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν ιδιαίτερη χαρακτηριστική περιφέρεια και έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως μικρό μέγεθος, περιορισμένο πληθυσμό, μικρή έκταση και περιορισμένους φυσικούς πόρους, είναι απομακρυσμένα και απομονωμένα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή αγαθών και το κόστος ζωής, κυρίως λόγω της έλλειψης φυσικών πόρων. Τα νησιά σε σύγκριση με την υπηρετική Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν καλή προσβασιμότητα και το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό. Για τα μικρά νησιά η ελκυστικότητα και οι οικονομικές επιδόσεις βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και η ευπάθεια είναι υψηλότερη. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους είναι οι δυσκολίες στις μεταφορές, η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, η πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, η επεξεργασία λιμάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Στον τομέα της ενέργειας είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα αποτελεί στόχο της πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ. Ιδιαίτερα δε για τα μικρά νησιά υπάρχει δυνατότητα εξ ολοκλήρου χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία για το 2018 δείχνουν ότι το κόστος παραγωγής ενός κιλοβάτ ηλεκτρισμού με τη χρήση ΑΠΕ είναι χαμηλότερο από αυτό με την χρήση στερεών και υγρών καυσίμων υδρογων ανθράκων. Η εφαρμογή της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΑΗΦΟΡΟ Ανάπτυξη θα οδηγήσει τα νησιά μας σε νέα τροχιά ανάπτυξης με καθαρό περιβάλλον και υψηλή κοινωνική συνοχή. Η Μεσογειακή Στρατηγική για την ΑΗΦΟΡΟ Ανάπτυξη 2016-2025 παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την περιοχή της Μεσογείου που συνάδει με τους στόχους της ΑΗΦΟΡΟ Ανάπτυξης. Ψηφισμένη από τη Σύμβαση της Βαρκελόνης, COP19, έχει ως στόχο την εναρμόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, την προσαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων στις περιφερειακές συνθήκες, την καθοδήγηση των εθνικών στρατηγικών για την ανηφόρο ανάπτυξη και την τόνωση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων στην υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επτάλληλο εξαρτώμενη τομής προτεραιότητας δράσης και συνέργειας είναι ουσιώδης για την βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών. Καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της ζήτησης, βελτιωμένη ορθολογική χρήση της ενέργειας, αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετριασμό και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Βιώσιμη κινητικότητα μέσω κατάλληλης διαχείρισης των μεταφορών, τον βιώσιμο τουρισμό ως κυρίαρχο οικονομικό τομέα, τη βιώσιμη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την αηφόρο διαχείριση της θάλασσας, τις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους πόρους. Ένα πολύ όμορφο νησί Νήσιρος και ένας πολύ δραστήριος δήμαρχος, ο δήμαρχός της, ο κύριος Κοροναίος. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που και οι φίλες και φίλοι ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια οι τροπολογίες για τη μείωση του έμφυα, τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, το κοινωνικό μέρισμα, καθώς και την τροπολογία για το μάτι. Την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κριτήριο θα είναι τα εισοδήματα του 2017 που εμφανίστηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και η περιουσιακή κατάσταση όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις του έμφυα. Για να δούμε, θα μειωθεί ο έμφυα? Αυτό ενδιαφέρει όλους μας. Ψηφίστηκαν στη Βουλή τροπολογίες για τη μείωση του έμφυα, τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων και το κοινωνικό μέρισμα, καθώς και η τροπολογία για το μάτι. Ο έμφυα μειώνεται για πάνω από 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και ανέρχεται στο 30% για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ. Προβλέπεται σταδιακή μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από 29% σήμερα σε 25% το 2022. Στην ψηφοφορία που έγινε, τα κόμματα τοποθετήθηκαν ως εξής. Την τροπολογία για το συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων ψήφισαν όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε όχι και το Ποτάμι που δήλωσε παρόν.
Την τροπολογία για την μείωση του έμφυα ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε παρόν και το Ποτάμι που δήλωσε παρόν. Την τροπολογία για το Μάτι ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε όχι και το Ποτάμι που ψήφισε παρόν. Την τροπολογία για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος την ψήφισαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση το Ποτάμι που δήλωσε παρόν. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ψήφιση διοθετικών μέτρων της μείωσης του έμφυα και της φορολογίας επιχειρήσεων, επεσήμανε πως στις εκλογές θα συγκρουστούν δύο προγράμματα, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τη μέγενη των μνημονίων και υλοποιεί βήμα-βήμα όλες τις δεσμεύσεις με αυτό της Νέας Δημοκρατίας με τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε με παραδείγματα τη μείωση του έμφυα που θα αγγίξει το 88% των φορολογουμένων το 2019 και προανήγγειλε μεσοσταθμική μείωση του φόρου ακινήτων το 2020 με βάση το δημοσιονομικό χώρο, επισημένοντας ότι στα λαϊκά νοικοκυριά η μείωση θα φτάσει στο 50%. Με την προτινόμενη λοιπόν ρύθμιση, οι πολίτες με χαμηλή και μεσαία περιουσία θα δουν τον επόμενο χρόνο ουσιαστική μείωση της επιβάρυνσης. Από τα 5,8 εκατομμύρια φορολογημένων που διαθέτουν περιουσία, η οποία επιβαρύνεται μέσω του έμφυα, θα δούνε μείωση πάνω από 5,5 εκατομμύρια εξ αυτών, κοντά στο 90% των φορολογημένων. Και συγκεκριμένα, για περιουσίες μέχρι 60.000 ευρώ, η μείωση θα είναι στο 30%. Και κάποιοι από εσάς θα σπεύσετε να χλεβάσετε ότι είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των 60.000 ευρώ, είναι χαμηλό το ποσό. Όμως, αναφέρεται αυτό το ποσό σε 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή στο μεγαλύτερο κομμάτι των φορολογουμένων. Για περιουσίες από 60.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, η μείωση θα ανέλθει στο 21%, και αφορά 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Και βεβαίως για περιουσίες από 100.000 έως 150.000 ευρώ η μείωση θα είναι κοντά στο 10%. Αυτή η κατηγορία είναι περίπου 600.000 συμπολίτες μας. Να επαναλάβω κάποια παραδείγματα τα οποία είπα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τότε που την επόμενη μέρα είπατε ότι δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτά που λέει ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα βρισκόσαστε μπροστά στο μεγαλύτερο εφιάλτη σας να ερχόμαστε να τα υλοποιούμε και μάλιστα ένα προς ένα και να ψηφίζετε ναι σε όλα. Ιδιοκτήτης λοιπόν κατοικίας 60 τετραγωνικών μέτρων στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ θα πληρώσει φέτος 157 ευρώ αντί για 224, δηλαδή 67 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας 80 τετραγωνικών μέτρων στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, αξίας 76.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος 162 ευρώ αντί για 232, δηλαδή 70 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, αξίας 90.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος 211 ευρώ αντί για 290, δηλαδή 79 ευρώ λιγότερα. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς προχωράμε στοχευμένα, μελετημένα, με σαφή ταξικό προσανατολισμό για τους πολλούς. Αυτή η ταξική μονομέρεια αναφέρεται στους πολλούς. Μας κατηγορείται για μονομέρεια, αλλά αυτή η μονομέρεια αναφέρεται σε 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Η δική σας μονομέρεια αναφέρεται σε μια ελίτ ολίγων, εκλεκτών και κληρονόμων. Στοχευμένα λοιπόν προχωράμε σε μείωση των επιβαρύσεων στη λαϊκή κατοικία και στις λαϊκές περιοχές. Για το κοινωνικό μέρισμα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η υπουργική απόφαση θα έχει εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα, ώστε την Τρίτη να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις και οι πληρωμές να γίνουν πριν τις 14 Δεκεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αρχικά προβλέπεται το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ, που ανάλογα με τις προσαρμογές μπορεί να υπάρξει και κάποια αύξηση. Είπε ότι το ακριβές ύψος ανάλογα με τις εισοδηματικές βαθμίδες θα καθοριστεί με κεία που ευελπιστεί η κυβέρνηση να έχει βγει έως την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε την Τρίτη να ανοίξει σχετική πλατφόρμα και να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις τους. Πάμε να ενημερωθούμε.
Σήμερα όμως καταθέτουμε και μια τροπολογία η οποία θα σας είναι γνώριμη, καθώς στην ουσία είναι αντιγραφή της περσινής τροπολογίας, αντίστοιχης τροπολογίας για το κοινωνικό μέρισμα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να δίνουμε στους πιο αδύναμους με εισοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια και οικογενειακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν σήμερα καταθέτουμε την τροπολογία, τη διάταξη, όπως ακριβώς πέρυσι τέτοιο καιρό, από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την υπερκάλυψη των στόχων και φέτος έχουμε τη δυνατότητα και δίνουμε αντίστοιχο με το περσινό ποσό. Αρχικά προβλέπεται το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ, που βεβαίως ανάλογα με τις προσαρμογές μπορεί να υπάρξει και κάποια αύξηση όπως και πέρυσι υπήρξε, η οποία προβλέπεται από τη σχετική διάταξη. Το ακριβές ύψος ανάλογα με τις εισοδηματικές βαθμίδες θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ευελπιστούμε να έχει βγει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε την ερχόμενη Τρίτη να ανοίξει σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως και πέρυσι, να κάνουν τις αιτήσεις τους, ώστε στις 14 Δεκέμβρη, αυτός είναι ο στόχος μας, να εκταμιευθεί, να γίνει η καταβολή στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Εκτίμησή μας είναι ότι και φέτος θα αφορά ένα σχετικά διευρυμένο μέρος των πιο αδύναμων της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα εκτιμούμε ότι θα αφορά περίπου σε 1,3 με 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου δηλαδή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Και για όλα αυτά βέβαια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός υπάρχει και ο αντιπολιτευτικός λόγος. Η κυβέρνηση λοιπόν διέλυσε τη μεσαία τάξη, κυνήγησε την επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις έχουν πιάσει πάτο, μισθοί μειώνονται, νέοι αναζητούν ελπίδα στο εξωτερικό, υποστήριξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μακροβιότερος και συνεπέστερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό πως αφού φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη, προχωρεί στη λογική των επιδομάτων. Μιλώντας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κατηγορώντας τον πως προσπαθεί να εξαπατήσει τους πολίτες. Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων γνωρίζει ότι η κυβέρνηση πήρε από τους Έλληνες 10 και επιστρέφει 1. Διέλυσε τη μεσαία τάξη, κυνήγησε την επιχειρηματικότητα. Η οικονομία παραμένει καθυλωμένη. Επενδύσεις έχουν πιάσει πάτο, μισθοί μειώνονται, νέοι αναζητούν ελπίδα στο εξωτερικό, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως ο κύριος Τσίπρας είναι ο μακροβιότερος και συνεπέστερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Παραφράζοντας τέλος τους στίχους ενός τραγουδιού, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως μας υποχρέωσε αλλά δεν μας είπε τελικά πόσο μας χρέωσε. Να πάμε τώρα φίλες και φίλοι σε ένα άλλο θέμα. Στον αέρα παραμένουν οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών λόγω της αποχής των εξεταστών, εξαιτίας της οποίας έχει δημιουργηθεί μεγάλη λίστα αναμονής υποψηφίων για δίπλωμα οδήγησης. Αναστατωμένος είναι ο κλάδος των εκπαιδευτών που οργάνωσε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην πανελλήνια κινητοποίηση συμμετείχε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης μετέβη αντιπροσωπεία στο Τμήμα Μεταφορών στη Ρόδο, όπου επέδωσαν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον εντεταλμένο σε θέματα μεταφορών της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, κύριο Χρήστο Μπάρδο. Για το θέμα μίλησε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου, κύριο Στέφανος Πορτσέλη. Πάμε να τον ακούσουμε. Συμμετέχουμε και εμείς στην κινητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μεταφορών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Το πρώτο αίτημα που έχουμε είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι πρακτικές εξετάσεις, γιατί εδώ και δύο μήνες που έχουν σταματήσει έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ο πιο πολλής κόσμος που επιθυμεί να βγάλει αυτή τη στιγμή μία άδεια οδήγηση είναι για βιοποριστικούς λόγους, για να μπορέσει να επιβιώσει, ειδικά μία που είμαστε τουριστική περιοχή, από τη νέα σεζόν.
Προσπαθούμε, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και με τους εκπαιδευτές οδήγησης και εμείς έχουμε έρθει σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια. Και αυτό που θέλουμε από την περιφέρεια, όπως μας έχει βοηθήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, είναι να μας βοηθήσει και αυτή τη στιγμή με το να ασκήσει πίεση στον Υπουργό Μεταφορών να κάνει αποδεκτά τα αιτήματά μας. Το δεύτερο αίτημα που έχουμε. Έχουμε ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής. Ένα νομοσχέδιο που σαν κλάδος ζητάμε να γίνει διάλογος με τους εκπαιδευτές. Ζητάμε τον Υπουργό να μας ακούσει, να πούμε τα προβλήματά μας για να μπορέσει αυτό το νομοσχέδιο να εφαρμοστεί. Σίγουρα η αποχή που γίνεται από τους εξεταστές όλης της χώρας είναι δίκαια η αποχή. Ζητούν τα δεδουλευμένα τους. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Πόσα μέλη? Σε όλα τα Δωδεκάνησα είμαστε περίπου 45 εκπαιδευτές σε όλη τη Δωδεκάνησο. Στη Ρόδο μόνο είμαστε γύρω στους 33 στη Ρόδο. Συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτές και στην ΚΟ υπάρχει μια διαμαρτυρία. Από το ένα ψήφισμα, έχουμε δώσει και ψήφισμα στον κύριο Μπάρδο που εκπροσωπεί τον κύριο Περιφερειάρχη. Το ίδιο ψήφισμα που έχει δώσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία στον Υπουργό Μεταφορών. Θα πρέπει κάποια στιγμή δηλαδή να τα προβλήματα του κλάδου να γίνουν αποδεκτά. Ναι. Πόσοι περιμένουν να δώσουν εξετάσεις, κύριε Παρτσέλη? Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.000 περίπου που περιμένουν, είναι σε αναμονή. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και οι άνθρωποι άνω των 74 που περιμένουν και αυτοί να δώσουν εξετάσεις, είναι περίπου στις 2.000 σε όλη τη Δωδεκάνησο αυτή τη στιγμή. Και οι υπερήλικες πόσοι είναι, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρώτο αυτοί άνθρωποι θα δώσουν εξετάσεις? Κοιτάξτε, βγήκε ένας νόμος που τους υποχρεώνει να δώσουν εξετάσεις. Εμείς σε αυτό το νόμο επιθυμούμε να διαγραφεί τελείως αυτός ο νόμος. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να επανασυσταθεί η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα ικανότητας, δηλαδή οδηγητικής ικανότητας, αν ξέρουν να κάνουν παρκάρισμα η γωνία ή ξεκίνημα στον ανήφορο, είναι καθαρά θέμα ιατρικό. Αντιλαμβάνεστε ότι με τον νόμο τώρα που έχει βγάλει ο Υπουργός, ότι θα δίνουν εξετάσεις με τα δικά τους αυτοκίνητα, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή, τι κίνδυνος μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αυτήν την ικανότητα για να οδηγήσει, που είναι με τον εξεταστή μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρχουν τα διπλά πετάλια, για να έτσι αποφύγουμε κάποιο τροχαίο. Δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό που ζητάμε λοιπόν και έχει κατατεθεί και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτός ο νόμος να ακυρωθεί. Ζητάμε την επαναλειτουργία της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής. Είναι καθαρά θέμα ιατρικό και όχι θέμα δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Δεν είναι θέμα αντανακλαστικών? Ναι, θα το κρίνουν οι γιατροί. Οι γιατροί θα κρίνουν τα αντανακλαστικά, αν κάποιος έχει την ικανότητα να οδηγήσει. Ούτε ο εξεταστής, ούτε ο δάσκαλος μπορεί να κρίνει τον ηλικιωμένο άνθρωπο, εάν η φυσική του κατάσταση είναι τέτοια που να μπορεί να οδηγήσει. Και νομίζω ότι αντιδρούν και οι υπάλληλοι της διεύθυνσης. Οι υπάλληλοι της διεύθυνσης, εννοείται ότι αντιδρούν, κανένας από αυτούς, και όχι μόνο της δικιάς μας διεύθυνσης, όλοι οι υπάλληλοι, ο ΣΥΑΠΕ γενικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εξεταστών, δεν το έχει κάνει αποδέκτο αυτό. Δεν είναι γι' αυτό και δεν έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή οι εξετάσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας εξεταστής δεν θέλει να μπει σε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο εκ των προτέρων ξεγνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει ασφάλεια. Δεν είναι μόνο θέμα αντανακλαστικών. Σκεφτείτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που οδηγούν στα νησιά, Σίμη, Χαλκή, από την άλλη μεριά, Ανάφη κτλ. Πώς θα μεταφέρουν τα αμάξια τους σε νησιά τα οποία λειτουργούν σχολές οδηγών, έτσι ώστε να δώσουν εξετάσεις. Είναι επιπλέον έξοδα τα οποία δεν πρέπει να υπομισθούν και τα οποία αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της νησιωτικότητας, το οποίο ο Περιφερειάρχης έχει θίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, από ότι το πρωί παρέλαβα ένα ψήφισμα από τον πρόεδρο, από τον κύριο Πορτσέλη, από τις σχολές οδηγών, από τους καθηγητές της σχολής οδηγών. Να πω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στέκεται αρρωγός σε όλα τα προβλήματα που έχει και ο Σύλλογος και οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως οι πολίτες. Έχουμε 2.500 άτομα που περιμένουν να δώσουν εξετάσεις, είναι όμοιροι. Το θέμα το είχαμε λύσει παλιότερα με υπογραφή του κυρίου Χατζημάρκου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση. Πρέπει να λυθεί κεντρικά από το ΙΜΕ, από το Υπουργείο Μεταφορών. Και νομίζω ότι, ελπίζω δηλαδή, να είναι θέμα χρόνου η επίλυσή του.
Η συνεργασία και με τις σχολές οδηγών και βέβαια με τους εξεταστές του Τμήματος Μεταφορών είναι άμεση, είναι συνεχής και ελπίζω να έχουμε αίσιο αποτέλεσμα έτσι ώστε να σταματήσει η ομοιρία των πολιτών. Να πω ότι εκεί που ανησυχώ ιδιαίτερα είναι στις άδειες οδήγησης των επαγγελματιών, νομίζω το έχει θίξει ο κύριος Πορτσέλη, οι οποίοι περιμένουν να βγάλουν τις άδειες έτσι ώστε να εργαστούν την καλοκαιρινή σεζόν. Και εκεί αντιμετωπίζουμε ένα θέμα προτεραιότητας. Επαναλαμβάνω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εγώ προσωπικά και εννοείται ο κ. Χατζημάρκος, είναι αρρωγός. Ό,τι βοήθεια θέλουν οι σχολές οδηγών και ό,τι παρέμβαση θέλουν θα την έχουν. Και ελπίζω το θέμα να φτάσει στο Υπουργείο, να έχει τα αυτιά του ανοιχτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το επιλύσουμε για το καλό των πολιτών αρχικά και μετά για των οδηγών και των εξεταστών του εις Διεύθυνσης Μεταφορών Δεκανήσου. Και μετά από αυτή την ιδιαίτερη και σημαντική πληροφόρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής της Ρόδου, αλλά και τον κύριο Χρήστο Μπάρδο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.